στα καταστήματα που μας προσέφεραν τα ρούχα, η Δίκη Τρίμη, Κολόρι, Διοφίλη, Άκρομπατ και η Μάρα Μαρτίνη, η οποία αποχωρεί από το χώρο της μόδας. Αλήθεια? Ναι, αποχωρεί. Αυτό γιατί? Δεν το ξέρω. Μάρα, θα μας λείψεις πάρα πολύ. Λυπήθηκα κι εγώ πάρα πολύ. Να πούμε βέβαια ότι σε αυτά τα καταστήματα η εκπτώση ήταν μέχρι και 70%. Ναι, αυτό το είπα και με παρεξήγησαν κάποιοι οι οποίοι ίσως δεν πρόσεξαν το ρεπορτάζ που έκανα. Οι εκπτώσεις αυτή τη φορά είναι συντριπτικές. Είναι συντριπτικές, ίσως να είναι η μόνη φορά που να αξίζει τον κόπο να πάτε να ψωνίσετε από το Κολωνάκι. Εγώ δηλώνω Παγκρατιώτησα και ψωνίζω τον Παγκράτη, κύριε Τασούλα. Αλλά πραγματικά φτάνουν μέχρι 70% και είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει ο κόσμος, δεν αγοράζει, δεν έχει τα χρήματα για να βγει να αγοράσει, οπότε ρίχνουν τις τιμές για να γίνουν πιο προσιτές. Ευχαριστούμε πολύ, Εγώ Άννα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μας ετοιμάσεις κάτι άλλο επίσης τέτοιο πράγμα? Βεβαίως. Και την επόμενη φορά. Βεβαίως. Θα παίξουμε με τα χρώματα. Θα παίξουμε με τα μήκη. Είναι και πολύ της μόδας την άνοιξη. Μαζί σου, ψηλή, Άννα. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Είναι καταπληκτικό. Να πάσω καλό. Και τα κορίτσια καλωρίζικα. Ευχαριστούμε, Ιωάννα μου. Έχω ανάγκη από όχι, μία τόνωση. Από εδώ πάω. Πού πας, Αντώνη? Αντώνη, όχι βρε. Είδες, άμα δεν τα έχεις γραμμένα. Τα έχει γραμμένα. Μου θυμίζει μια σπασίκλα. Να πω κάτι. Συμφοιτήτριά μου που τα έχει γραμμένα και έλεγε αμάν, τι κάνουμε εδώ. Και σπασίκλα είμαι και πρώτη μαθητρία είμαι και μ' αρέσει και θέλω και αριθμούς. Αριθμούς. Αριθμούς, παρακαλώ. Μάρο. Μάρο, Μάρο. Μάρο. Η Μάρο, Μάρο. Μάρο, έλα. Καλώς το, καλώς το. Τα κόκκινα. Τα χρώματα. Τα φωτερά. Γεια σου, Μάρο μου. Τι γίνεται? Πού είναι τη μόδα στα χρώματα τα γίνα. Και με έχουν πήξει στο καφέ. Από εδώ καθίστε. Ο κύριος Πετρόκυλος. Ο κύριος Ανδρέας. Η γυναίκα του, η κυρία Τασούλα. Η κόρη του, η Γλυκερία. Έχεις πάρει πληροφορίες. Είμαι σίγουρη. Πολλές. Πάμε λοιπόν. Α, τι ωραία, να πιω νερό να ακούσω. Μάρος, ακούμε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θέλετε να πούμε για την οικογένεια κάτι ή για ένα θεματάκι έτσι που έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Λίγα για την οικογένεια. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα να πω ότι άκουσα ότι η οικογένεια είναι από την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια. Είσαστε γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη. Α, πολύ ωραία. Και ο δικός μου πατέρας. Να τα. Ωραία, να τα. Ο πολιτισμός στο σπίτι σας. Εδώ είναι το θέμα. Θέλω να πω κάτι. Όχι να υποστηρίξουμε το σπίτι μας για να μην πέσει να μας πλακώσει, αλλά θα πούμε ότι στην Κωνσταντινούπολη το καινούριο μερολόγιο είχε έρθει πολύ πιο πριν έρθει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήρθε το 1923, ενώ στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε ήδη. Έτσι λοιπόν, άμα είχατε γεννηθεί στην Ελλάδα, θα προσθέταμε 13 μέρες στο ζώδιό σας, ενώ εσείς μένετε 5, γεννημένος 5 Ιουνίου. Ναι. Και είσαστε ένας ισχυρός δίδυμος. Δίδυμος! Γλυκέ μου, δίδυμος! Και αν και μου το πήγανε πίσω και είμαι και λίγο τάβρος, συγγνώμη, σου κάναμε και σκιά. Συγγνώμη. Δεν πειράζει καθόλου. Ενθουσιάζεται με τους δίδυμους, τρελαίνεται. Και με τους σκορπιού. Εγώ θα πω για το. Θα σου πω κάτι, ότι πρώτο-πρώτο είναι η οικογένεια και βέβαια θα μιλήσουμε για αριθμολογία σήμερα, αλλά θα πούμε και πέντε κάτι για την αστρολογία, ότι συνήθως βλέπουμε. Αν μπαίνει στα χωράφια του άντρας, θα σε δαγκώσω. Όχι. Σε παρακαλώ. Δεν μπαίνω, αλλά θα παραπονεθεί ο άντρας, μα δεν τα πω. Okay, θα okay. παραπονεθεί. Τα ακούμε, τα ακούμε. Δεν θα έρθει δηλαδή αύριο, δεν κατάλαβα. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά θα σας πει άλλα, εγώ θα σας πω άλλα. Ότι βλέπω ότι ο μπαμπάς είναι δίδυμος, η μαμά είναι ηχθής και η κόρη είναι παρθένος. Δηλαδή τρία ζώδια που λίγο πολύ είναι δεν είναι εκτός από αυτό, δεν ταιριάζουν πολύ μεταξύ τους. Δηλαδή ο μπαμπάς είναι μέσα σε όλα, υπερκινητικός, του αρέσει η ποικιλία όπως είναι η δίδυμη. Και θα πούμε ότι είναι, έχετε και προσωπικό αριθμό, δηλαδή η μέρα που έχει γεννηθεί είναι το 5, και αριθμό πεπρωμένου όλη η ημερομηνία γέννησης είναι 5. Δηλαδή είσαστε ένας πολύ ισχυρός δίδυμος, διότι το αριθμός 5 είναι ο αριθμός των διδύμων. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που είσαστε μέσα σε όλα. Παναγία μου, γιατί δεν έχω το 4, τι είναι πήγε η είναι πολύ ωραίο το 4, θα το πούμε και αυτό. Μαμά, η μαμά. Πολύ ωραίο. Η μαμά λοιπόν, ενώ είναι ηχθής που δεν ταιριάζει με το δίδυμο, είναι γεννημένη και αυτή 23 του μηνός, το οποίο 2 και 3 μας κάνει 5, άρα από τον αριθμό της γίνεται και αυτή η δίδυμήνα. Άρα, άρα λοιπόν ταιριάζει από τον αριθμό της με το σύζυγο. Να. Τώρα η κορούλα βέβαια είναι παρθενίτσα. Σήμερα έχουμε πολλές κορούλες παρθενίτσες. Με οροσκόπο παρθένο, αν δεν κάνω λάθος. Α, μάλιστα. Ή κατά τι παρθένος δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ο αριθμός της είναι το 2. Το 2, ας πούμε, λέμε περίπου ότι είναι ο αριθμός του ζυγού, ο οποίος ταιριάζει με το δίδυμο, που είναι ο μπαμπάς. Να, λοιπόν, και λίγο πολύ λοιπόν, έχουμε ένα ανακάτεμα αστρολογίας-αριθμολογίας που δίνει μια ισορροπία σε μια οικογενειακή σχέση. Μάλιστα. Μετακομίστε πιο ήρεμα, κορίτσια, σας παρακαλούμε, από πίσω σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα.
Μετακομίζουν στο διπλανό διαμέρισμα, μα συγχωρείτε. Ένα λεπτό, κύριε Βλαχοδημητρόπουλε. Έχει να κάνει τώρα, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Θα κάνει προβλέψει. Όχι, όχι. Θα τα λέμε λίγα-λίγα, μην μα βαρεθείτε. Λοιπόν, okay, κάτσε ένα λεπτό να μιλήσει μια κουβέντα να πει κοπέλα, Βασίλη μου, και θα κάνουμε break αμέσως. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε, πριν ξεκινήσουμε από την καινούργια εβδομάδα για την αριθμολογία, όλα αυτά που έχουμε να πούμε, θα πούμε ότι ένα πάρα πολύ βασικό είναι το πάντρεμα της αριθμολογίας με την αστρολογία. Δηλαδή, ένα ζώδιο ή σε μία σχέση μπορεί να συμπληρωθεί από έναν αριθμό. Δηλαδή, δύο δυσαρμονικά ζώδια, όπως είναι ας πούμε, ο Δίδυμος, ο Ιχθύς, ο Παρθένος, μπορούν να ταιριάξουν πάρα πολύ με αριθμούς που ταιριάζουν στο ζώδιο. Μάλιστα, επομένως θα τα παρατηρήσετε αυτά. Ναι, αυτά θέλουμε να πούμε, ότι η οικογένεια που έχει ζώδια που δεν είναι και με την κλασική αστρολογία αρμονικά, έχει όμως αριθμούς που ταιριάζουν με τα ζώδια. Επίσης, να σου πω ότι το πατρικό μου όνομα μέχρι 18 χρονών ήταν Βασιλική Ελευθερίου. Άρα έχω και έναν άλλο αριθμό που δεν το ξέρει. Λοιπόν, αυτό είναι ο ονομαστικό αριθμό. Και μετά έγινα παντρεύα και έγινα τριφύλη. Και επίσης να σου πω ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ, ότι πρέπει να σε διώξω. Και θα με χαστούκίσει ο Βλαχοδημητρόπουλος. Και πρέπει να κάνουμε και ένα break. Break και στα μούτρα σου, Βασίλη.